Για να θυμηθούμε το διάλογο που είχε ο βουλευτής αυτός, ο οποίος αναρωτιέται γιατί ένας άλλος άνθρωπος λέει οχοχοχ, μόλις ακούγεται αυτός ο βουλευτής στο πάνελ. Ο βουλευτής αυτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου που τον ψηφίσαμε, όχι όλοι, αλλά κάποιοι τον ψηφίσαν για να βρίσκεται εκεί, μιλάει με έναν πατέρα. Εγώ υπηρέτησα στο Μεγάλο Πεύκο και ήμουν ακαταδρομές. Και κάτι γονείς σαν και εσάς χαλάνε τις ειδικές δυνάμεις. Που μα κλαίγονται, τι μου λέτε, κλαίγονται σαν τις γυναικούλες απ' έξω. Και έχετε κάνει φλωράκια τα παιδιά σας. Γιατί ήμουν πάσαρης. Και γιατί πήγε. Εθελοντικές είναι οι ειδικές δυνάμεις. Πήγε να προσφέρει στην Ελλάδα, ρε παιδί. Τι να προσφέρει. Δεν κλαίγεται. Εγώ πήγα και προσέβαλα και ήμουν ειδικές δυνάμεις και δεν κλάθηκα. Να του σερβίρουμε και πρωινό με μαρμελάδα. Το παιδάκι το πήραν από τη μαμάκα του το παιδάκι. Το ξεβράκωμα δεν έχει σχέση με το Πεύκο. Εσύ που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Για πες μου που υπηρέτησες. Αδελφέ ξύπνα, λέγεται, λέγεται. Πες μου που υπηρέτησες. Ποιος. Εσύ. Που υπηρέτησες. Μπράβο. Δεν τρέπουμε να το πούμε. Το Πεύκο δεν το έχεις ζει ούτε με κι άλλοι για να ξέρεις τι γίνεται. Έχεις το φλωράκο το γιο σου και δεν τρέπεσαι. Βγαίνεις σε κανάλια να κλαφτείς. Αφού ήμουν καταδρομέας. Γεννήθηκες για κάτι. Καταδρομέας ήμουνα. Γιατί. Όσοι έχουν υπηρετήσει ειδικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει ένα αίσθημα. Περίμενε να τελειώσω. Και είναι περήφανοι. Και όταν βλέπουμε, γιατί τα βλέπαμε αυτά τα παιδάκια που ερχόντουσαν με τη μαρμελάδα μόνο για τα μόρια. Κάποιοι παιδάκια, ρε φίλε. Ήταν μαμόθρευτα. Είναι ο γιος της κάθε μητέρας. Έβγαλα κάλους στο πόδι μου. Έβγαλα κάλους και δεν μπορώ να τρέξω. Μόνο στο πόδι. Έβγαλες κάλους.